συμπατριώτες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που επιτυχάνει να μας βλέπετε, θέλουμε σε αυτό το διπορικό να σας καλωσορίσουμε στη μικρή μας Ελλάδα, στο Τορόντο. Στην Ντάρφορθα, στη γειτονιά των Ελλήνων. Εδώ, σε αυτή τη γειτονιά, σε αυτά τα χνάρια, περπάτησαν και μεγάλωσαν τρεις γενιές Ελλήνων. Εδώ περπάτησαν οι πρώτοι μετανάστες, εμείς οι παλιοί. Εδώ πνίξαμε το πρώτο μας δάκρυ, όταν η νοσταλγία ήταν έντονη και αβάσταθη. Πήραμε το λεωφορείο, το τρένο και δειλά-δειλά φτάσαμε εδώ να ακούσουμε από κάποιο μαγαζί, από κάποιο εστιατόριο, μια ελληνική μουσική. Και σε αυτό το σημείο χαρήκαμε, γεμίσαμε τις μπαταρίες μας, γέμισε η ψυχή μας Ελλάδα και ξαναγυρίσαμε στα σπίτια μας για άλλη μια εβδομάδα, για ένα μήνα. Αυτό ήταν το καταφύγιό μας στη γενιά. Σε αυτή τη γειτονιά επίσης μεγάλωσαν, δημιούργησαν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Εδώ γνώρισαν τους πρώτους τους φίλους. Εδώ γνώρισαν τον πρώτο καφέ, το φραπέ. Εδώ είδαν ποδόσφαιρο από την Ελλάδα. Εδώ τα φέραμε κοντά στην Ελλάδα, στην κουλτούρα μας, δίπλα στα μαγαζιά, στις καφετέριες και στην εκκλησούλα εδώ της Αγίας Ειρήνης, η οποία ήταν πάντα το στήριγμα της παροικίας. Ακολουθήστε μας αυτό το πολυπορικό. Γνωρίστε εδώ την Ελλάδα, τη δεύτερη πατρίδα μας, και να δείτε πού μεγάλωσαν τα αδέρφια σας, γιατί όλοι έχουμε μετανάστες εδώ στην Ξενιδιά. Και ελπίζουμε, αν χρειαστεί να έρθετε κι εσείς κάποια μέρα εδώ, να ξέρετε ότι είναι αφιλόξενο μέρος. Ακολουθήστε μας την οδηγορική μας δουλειά που έχουμε κάνει. Taste of Danforth 2015. Το μεγάλο γλέντι του ελληνισμού, μεγαλύτερη εκδήλωση, πολιτιστική εκδήλωση εκτός Ελλάδος, ξεκίνησε με την καθιερωμένη δεξίωση εδώ στην καρδιά του ελληνισμού του Τορόντο, στο Danforth, και εδώ στο κέντρο, στο Forth. Ο πρόεδρος του BIA έχει κάνει ένα τεράστιο έργο, έχει μετατρέψει με ένα facelift αυτή τη γειτονιά σε ένα διαμάντι για την πόλη και για τον ελληνισμό. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Έλληνα και συμπατριώτη μας στο Λάκωνα, τον Ντίνο τον Βοηδονικόλα. Στη σημερινή βραδιά συμμετείχαν πολλοί πολιτικοί, ο Δήμαρχος του Τορόντο, ο κ. Τζον Τόρι, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, πολιτικοί, δημοτικοί σύμβουλοι, και ξέσπασε ένα γλέντι το οποίο συνήθως δεν ξεσπά. Retailers in the area. I'm deeply touched by the support of the board
who responded to the call of Dino Botanicolis to support for the first time this year the Sick Kids Agia Sophia partnership. Dino and all of you are to be applauded for recognizing the importance of the unique initiative. As I could not be with you in person today, he sent us these greetings and he offered success. And on behalf of myself and my colleague Paula Fletcher, who is going to be joining us in about 10 minutes, as well as Councillor Michael Thompson, who is the Chair of Economic Development, I want to welcome everybody to this VIP launch for the Taste of the Danforth. This is the 22nd year where we celebrate all things Greek and all things Danforth. I want to thank Krinos for being with us all these many years and all of the other sponsors for this event. And, friend, although I did prefer the pictures before showing Greece and all its wonders, a country known for the beaches, the antiquities, the islands, the people, and the food. In the past, ήταν πάρα πολύ προσκεκλημένη. Ο πρώτος ομιλητής ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Γεωργιάδης, ο μεγάλος χορηγός και πρόεδρος του Krinos Food, η κυρία Μαρία Φραγκιαδάκη, η δημοτικός σύμβουλος, η οποία εκπροσωπεί στο Δήμο του Τορόντο την περιοχή της Danforth. Φυσικά ο μεγάλος πρόεδρος μας, ο Δήμος Νικόλας και ο Δήμαρχος του Τορόντο, ο κύριος Τζον Τόρι, ο οποίος αφήθη κάπως καθυστερημένα λόγω των υποχρεώσεων του. Σημαντικό είναι σημαντικός είναι και ο χαιρετισμός στο μήνυμα το οποίο έστειλε ο πρέσβης του Καναδά στην Αθήνα και φιλένη και αγαπητός φίλος σε όλους εμάς που το γνωρίζουμε, ο κύριος Ρόμπερτ Πέκ. Συνεχάρη τον κύριο Βαγγελικόλα και το Συμβούλιο, καθώς και το Krinos Food, για τη μεγάλη προσφορά που έχουν κάνει στον ελληνισμό, καθώς και στην οικονομική ενίσχυση της Ελλάδος και εδώ στο Δήμο του Τορόντο. Ο Καναδός πρέσβης επίσης αναφέρθηκε και στην μεγάλη συμφωνία η οποία υπεγράφει μεταξύ του νοσοκομείου παιδών του Sick Children's Hospital εδώ στο Τορόντο με το νοσοκομείο Αγία Σοφία Ελπίδα στην Αθήνα και με τη χρηματοδότηση των φορέων από τα κέρδη του Taste of Danforth, το οποίο συμβάλλει στην πρόληψη και την θεραπεία του καρκίνου των παιδιών. Συγχαρούμε το Greek Town on the Danforth BIA για τα 22 χρόνια που κάνουν το Taste of the Danforth. Συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο για όσα έχουν κάνει και για όσα έχουν προσφέρει στη γειτονιά μας. Να πούμε ότι η ωραία δουλειά συνεχίζεται για τα 22 και πάμε στα 102 χρόνια. Μακάρι ο ελληνισμός να πηγαίνει μπροστά, το Greek Town να προοδεύει και μαζί με αυτό ο ελληνισμός ολόκληρος. Μπράβο στο Συμβούλιο που προσπαθεί και κάνει καλή δουλειά εκ μέρους της ελληνικής κοινότητας. Εύχομαι από καρδιάς ο ελληνισμός να πηγαίνει και να ακούγεται πάντα καλά. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στο BIA που έχει βάλει μία σειρά και να μάθει να μοιράζει τα χρήματα κανονικά, να δίνει και στην ελληνική κοινότητα καρακομμάτι, γιατί είναι η μόνη, το μεγαλύτερο φεστιβάλ στον κόσμο, το οποίο προβάλλει Ελλάδα και προβάλλει ελληνικά προϊόντα.
Μας χρειάζεται να τα υποστηρίζει όλος ο ελληνισμός και όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ. Great hospitality. It was delicious, yummy food, amazing environment. And we had a great time. Awesome. Βρισκόμαστε στην Danforth, εδώ που πάλεται ο ελληνισμός στο Τορόντο του Καναδά. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή γίνεται ένα μεγάλο τριήμερο φεστιβάλ, το οποίο συγκεντρώνει πάνω από 1,5 εκατομμύριο κόσμο, Καναδούς, οι οποίοι έρχονται από όλη τη χώρα για να γευτούν λίγο Ελλάδα και τα τρόφιμα και τα ποτά, τα κρασιά, τις μπύρες, τις ελληνικές και τον ελληνικό τρόπο διασκέδασης. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα, το μεγαλύτερο φεστιβάλ ελληνικό που γίνεται σε όλο τον κόσμο και ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα για την πόλη του Τορόντο. Μία εκδήλωση η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, πέφτει πάνω στην Ελλάδα και βοηθάει στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων σε όλο τη χώρα, την προώθηση του τουρισμού της Ελλάδος, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές, και τα χρήματα τα οποία συγκεντρώνονται από αυτή την εκδήλωση, ένα μέρος αυτών των χρημάτων είναι και για σκοπούς καλούς για να βοηθήσουν τη χώρα μας που περνάει δύσκολες εποχές. Έτσι, μια καινούργια συνεργασία η οποία έγινε φέτος και νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα είναι το να συγκεντρωθούν χρήματα για την συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ του Sick Kids Hospital στο Τορόντο και του νοσοκομείου Αγία Σοφία Ελπίδα στην Ελλάδα για την πρόληψη και τη θεραπεία του παιδικού καρκίνου. Αυτά τα χρήματα θα προωθηθούν για να υποστηριχθεί αυτή η συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο αυτών οργανισμών και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας τη χώρα μας. Η Κρίνος, η εταιρεία Κρίνος είναι χορηγός αυτής της εκδήλωσης για 22 χρόνια. Αυτή η εκδήλωση υπάρχει εδώ και 22 χρόνια, ξεκίνησε από μικρή και βεβαίως από εκεί που ήταν 25-50 χιλιάδες άτομα έχουμε φτάσει τώρα. Πέρσι είχαμε 1.700.000 επισκέπτες και φέτος φιλοδοξούμε, μας έχει βοηθήσει και ο καιρός ο οποίος είναι υπέροχος, να ξεπεράσουμε και αυτό το στόχο. Πιστεύουμε ότι είναι η πιο σημαντική εκδήλωση για την προώθηση της Ελλάδος, του ελληνισμού και των ελληνικών προϊόντων η οποία γίνεται σε αυτή τη χώρα. Είναι μια εκδήλωση που έχει προβολή όχι μόνο στον Καναδά αλλά και στην Αμερική. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την κουλτούρα μας, για τον ελληνισμό, για τον ελληνικό τρόπο ζωής. Φέτος είμαστε πολύ περήφανοι που μπορούμε και υποστηρίζουμε την ελληνική κοινότητα στο πρόγραμμα Παιδεία. Το πρόγραμμα Παιδεία είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα Ελληνόπουλα εδώ πέρα, το οποίο ουσιαστικά συνδυάζει την καναδική πραγματικότητα με την ελληνική παιδεία και εκπαίδευση την οποία τα Ελληνόπουλα έχουν στην Ελλάδα. Για αυτό το χρόνο φέτος λοιπόν, για να μαζέψουμε κάποια περισσότερα χρήματα γιατί είναι ένα αρκετά ακριβό πρόγραμμα, δωρίζουμε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό γιαουρτιού στην ελληνική κοινότητα η οποία θα το πουλήσει κατά τις 3 μέρες του Taste of the Danforth. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια ποικιλία από τα προϊόντα που ο Κρίνος έχει στην καναδική αγορά. Προσπαθούμε γενικότερα να έχουμε γεύσεις οι οποίες είναι κοντά στον Έλληνα αλλά και στον καναδικό καταναλωτή. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η φέτα ειδικά εδώ πέρα και το ελληνικό γιαούρτι είναι πάρα πολύ δημοφιλή με τους Καναδούς καταναλωτές. Έχουμε μια σειρά από στριφτόπιτες, τις παραδοσιακές πανακόπιτες, τυρόπιτες, αλλά και ειδικά έτσι καναδικές γεύσεις όπως μιλόπιτα και ρόδι με blueberry. Ελιές βέβαια, κόκκινες πιπεριές, το μέλι Αττική που είναι ένα από τα καλύτερα μέλια στην Ελλάδα. Γενικότερα προσπαθούμε και φέρνουμε ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα, το φέρνουμε στον Καναδά για να το γεύονται και οι Καναδοί και οι Ελληνοκαναδοί. Να περάσω τώρα στις 3 Ελληνίδες αδερφές
να πούν και αυτές δύο λόγια. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Εμείς οι τρεις αδερφές, Παναγιώτα, Σωτηρούλα και Ελένη, έχουμε γράψει δύο βιβλία μαγειρικής. Και το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε ο κόσμος εδώ στο Καναδά να αγαπήσει το ελληνικό φαΐ όπως έχει αγαπήσει το ιταλικό φαΐ. Στο έχουμε γράψει συνταγές, είναι 100 συνταγές στο κάθε βιβλίο και ευχόμαστε αυτό να το κατορθώσουμε. Enjoyed the Robert Desmond Band, weren't they fantastic? There is so much to see and do as we celebrate Greek culture and Greek food here at the corner of Logan and Danforth for Krinos Taste of the Danforth. This is the 22nd year, and boy, I am glad the weather is good tonight, not only tonight, but all weekend, because it means everyone who comes down is going to get the same opportunity to enjoy this wonderful festival, the biggest, the most celebrated in the country. So you're gathering around here, and this is the official launch, the official opening ceremonies, and we have a ton of amazing dignitaries who have come to share this night with you. So without further ado, I would just like to acknowledge Konstantinos Christofides. He's the Consul General of Cyprus, and please welcome here tonight to the stage. Thank you so much for being with us tonight. We're going to hear briefly from some of our dignitaries tonight, so I don't want to belay this any further. I want to start with Craig Scott, the MP for Toronto Danforth, who would like to say a few words, a few brief remarks for you. Thank you very much. I won't be long. We've got a number of other people behind me. Welcome to a very, very special part of Toronto and probably the greatest stretch of street in the entire city. This is a place where tradition and dynamism meet. You've got the music hall at one end. You've got Greek town more or less at this end. It's probably, I'm biased, I am the Member of Parliament from this area. Thank you. Good evening, everyone. And on behalf of the over 8,000 women and men of the Toronto Police Service, and on behalf of Chief of Police Mark Saunders, I say greetings. Thank you for inviting us to your celebration and being part of the 22nd annual Greek Town celebration. You know, while I'm not always able to promise you speedy movement throughout the city, it does appear that I can promise you great weather. Enjoy the evening, and on behalf of the Toronto Police Service, I want to say thank you very much for being a great partner in community safety and celebration. All the best to you this night. Thank you. Εδώ είμαστε στην Danforth που γίνεται το ελληνικό πανηγύρι το μεγάλο, το οποίο είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Και σήμερα περνάει 1,5 εκατομμύριο κόσμο στις τελευταίες δύο ημέρες που γίνεται κάθε χρόνο γίνεται για τα τελευταία 20 χρόνια. Όλος ο κόσμος αγωνίζεται σκυρά όπως βλέπετε, διότι έχει ένα καλό σκοπό. Και εμείς σαν Έλληνες όχι μόνο ότι δουλεύουμε και προβάλλουμε και προσφέρουμε δηλαδή στη λευκημία, σε διάφορα μέρη που δίνουν τα λεφτά κάθε χρόνο, όπως φέτος θα πάει για 250.000, πάλι πιάσαμε πάλι 250.000 και περνάει όλος ο κόσμος από όλες τις φυλές και περιμένουν κάθε χρόνο με πολλή αγωνία να διοργανωθεί αυτό το φέστιβαλ που το διοργανώνει το BIA, οι Έλληνες εννοείται, το Ελληνικό Συμβούλιο, και να έχει καλό χρόνο ο κόσμος που περνάει εδώ πέρα, γιατί έρχεται τακτικά, διότι είναι πάντοτε χαρούμενος, περνάει ωραία. Εμείς σαν Έλληνες προσφέρουμε τα ελληνικά προϊόντα που τα χρειάζεται η πατρίδα αυτή τη στιγμή να διαφημίζουμε,
Η καταγωγή μου είναι από τους Γουράνους, έχω γεννηθεί και έξω από τη Σπάρτη σε ένα χωριό, λέγομαι Στυλιανός Στρατάκος και προσωπεύω μια εταιρεία από τη... για το επάγγελμά μου εννοείται. Είμαι Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων για όλο τον Καναδά από μια εταιρεία από Ολύμπια την Αμερική. Όλος αυτός ο κόσμος που βλέπετε εδώ πέρα προσφέρει, πολλοί κόσμος προφέρει τη δουλειά του εθελοντικός για το θεφυλακτικό σκοπό. Αν προσέξετε εδώ, πέρα, βλέπετε τι έχουμε, όλα τα κορίτσια, οι οποίες αρθούν και στη Σπάρτη μια μέρα. Και Γεώργιος Λογιανίτης, και αυτός κατάγεται από τους Γουράνους. Είμαστε οι άνθρωποι που λέμε, όπως μας λέπατε, γιατί λέμε μόνο μολόν λαβέ για την πατρίδα μας. Λοιπόν, ο πρόεδρος των BIM που έχει κάνει ένα πολύ πολύ τρομερό έργο εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Βοηδονικόλας. Η καταγωγή του είναι Λάκωνας, που είναι ένα χωριό της Μάνης και ο οποίος έδωσε μεγάλη πρόοδο τα τελευταία 7 χρόνια σε αυτό το φέστιβαλ που γίνεται. Λοιπόν, γεια σας. Να είναι καλά πέρα ο κόσμος που κάνουν πενταστήματά του και μαζώνονται πέρα ή και κακό και περνούν καλά. Γεια σου Χριστάρα, τι κάνεις, καλά είσαι. Να και ο Χρήστος ξέρει να μην... Πες το ντε. Καλημέρα σε όλο τον ελληνισμό από το Τορόντο, Καναδά. Ονομάζομαι Μάρθα Χέντι και είμαι μία από τους συμβούλους της ελληνικής κοινότητας του Μετροπολιτικού Τορόντο και γραμματείας του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Βρισκόμαστε έξω από την εκκλησία μας, από την Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, που είναι και το στολίδι της Ντάνφορντ. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα από το τριήμερο πανηγύρι του Taste of the Danforth που γίνεται κάθε χρόνο και περνάει γύρω στο 1,5 εκατομμύρια κόσμος, πληθυσμός. Της Παναγίας σας τους άνθρωπες, για να πεις και σ' άλλα τα παιδιά να προσπάθησε να τους βρεις, οκ. Okay? Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού, εφημάς. Ευλογία Κυρίου. Χαίρετε. Ευρισκόμεθα στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στο 66 Gough Avenue στη Ντάνφορντ. Σήμερα μάλιστα και αύριο ή μάλλον σήμερα το βράδυ τελειώνει η γιορτή της Ντάνφορντ και εμείς φυσικά που είμαστε στην καρδιά της Ντάνφορντ είμαστε ειλικρινά το στολίδι της Ντάνφορντ
διότι όλοι όσοι έρχονται, οι Έλληνες τουλάχιστον από τα άλλα μέρη του Καναδά, έρχονται να προσκυνήσουν και να προσευχηθούν στην Αγία Ειρήνη. Ευχόμεθα και η Danforth και όλο αυτό το πανηγύρι να πάει πολύ καλά και σε όλους τους φίλους μας που ή μας ακούνε ή μας βλέπουν να είναι πάντα καλά και ο Θεός να ευλογεί τα έργα τους. Καλή σας μέρα και ο Θεός μαζί σας. Κανένα Έλληνα, το παιδιά δεν υπάρχει. Σηκώστε τα χέρια. Ωραία. Λοιπόν, θα σας κρατήσουμε στην τροφιά για λίγη ώρα. Μέχρι τις 2 η ώρα περίπου. We'll keep the combine until 2 o'clock. Και όποιος θέλει να χορέψει, η πίστα είναι ελεύθερη. Άιντε να με πάρεις, να σε πάρω, συμφωνήσαμε. Σάλα, σάλα, μες στη σάλα, θα μιλήσαμε. Το φεγγάρι στο σώμα κύλησε. Κάνω μαχπελάγι, λίγα μας φίλησε. Μάτια αναμένα με λόγια νημέρα. Κατάνησα για σένα, καρμούς και σύνορα. Σαν τα κύματα
στο τερβάνι μας. Τα χάλια μας σηκώνει και την αγάπη μας. Σε γάτες και σε πόλεις, με ψήφιρους καρδιάς. Κι εγώ το ξαφός μου δεν ήταν για μας. You're the one locked in here with me, and I'm the one with the gun. No, Mr. Sanders. You're locked in here with me, and you just brought me mine. Thank you.
Ωραία, ωραία και να με καταπίνει
Thank you.